πρώτο τείχος ανοσίας και το πιο σημαντικό για μένα είναι να εμβολιάσουμε αυτούς οι οποίοι είναι πολύ πιο πιθανόν να χρειαστεί να νοσηλευθούν. Κυβερνητικά στελέχη σπέβδουν το ένα μετά το άλλο να εμβολιαστούν και όπως υπήρξαν οι καταγγελίες χθες στο Σωτηρία, παίρνοντας τη σειρά κάποιων υγειονομικών. Προετοιμαστήκαμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με πολύ περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας και με πολύ περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές. Οι περιβόητες προσλήψεις δεν υπήρξαν. Είναι λάθος, είναι ψέματα όλα αυτά που μεταδίδονται. Και μερικές φορές αναγκαζόμαστε να πάρουμε δραστικά μέτρα για τους λίγους οι οποίοι αγνοούν τις συστάσεις, τις κατευθύνσεις, τους νόμους εν τέλει της ελληνικής πολιτείας. Υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης, χρηματισμού γιατρών, υπερσυνταγογράφησης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πολιτικά πρόσωπα δεν υπήρξαν καθόλου στην υπόθεση αυτή. Όχι, δεν υπήρξε. Υπόθεση Νοβάρτης. Δεν υπήρξαν. Bisogna capire che magari aziende come Novartis danno soldi a medici e politici e non so a chi altri, ma allo stesso tempo salvano vite. But they are saving lives also. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, δεν υπήρξε καμία συσχέτιση το περσινό καλοκαίρι μεταξύ του ανοίγματος στον τουρισμό και του δεύτερου κύματος. An increase in daily cases, they're hovering around 200 per day, and we did expect an increase in cases as we opened up our economy and as we opened up the tourism. Την πρώτη φορά που μεγαλώνει πραγματικά η Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, η οποία θα ψηφιστεί, θέλω να πιστεύω, ονομαστικά και από τους 300 βουλευτές. Ο κύριος Κοτζιάς χώρισε τη χώρα στη μέση. Το έκανε προαναγγέλλοντας την επέκταση των χωρικών μας υδάτων μόνο στο Ιόνιο. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για 100 νεκρούς στο μάτι σήκωσε μεγάλο θόρυβο η Νέα Δημοκρατία τότε, ενώ τώρα έχουμε 5.000. Κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Εγώ δεν έχω ακούσει αυτή τη σύγκριση από τον κύριο Τσίπρα και ελπίζω πραγματικά να μην το πει αυτό δημόσια. Το έχουν πει πολλοί. Το μέσα σε 1,5 μήνα, μέσα σε 1,5 μήνα κορονοϊού είχαμε σχεδόν λιγότερες απώλειες από όσες είχατε μέσα σε 2 ώρες στο μάτι. Ουδέποτε η Επιτροπή μας εισηγήθηκε κλείσιμο της Θεσσαλονίκης πριν από τις εορτές της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου. Η Επιτροπή το γνώριζε και μετά έγινε κάτι, είπατε σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Η Επιτροπή εκείνη τη φάση είχε προτείνει λίγο σκληρότερα μέτρα από αυτά που εφαρμόστηκαν, έτσι κι αλλιώς. Άρα εσείς το εισηγηθήκατε ως Επιτροπή, ως οφείλατε. Φυσικά. Το είχαμε πει αυτό. Προφανώς. Τα κριτήρια κατανομής της διαφήμισης θα είναι απολύτως αντικειμενικά. Θα λειτουργήσει δηλαδή το κριτήριο της θεαματικότητας, της ακροαματικότητας. Απολύτως. Δεν υπάρχει. Μα και αυτό έγινε την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Πέτας έδωσε σε ανύπαρκτο site του κουμπάρου του διαφήμιση. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία.